ήρθα από την Μυτιλήνη χθες στη νύχτα για να συμπερασταθώ κι εγώ. Θεωρώ ότι αυτή η συγκέντρωση, αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση ενωτική όπου άνθρωποι της Χίου, ανεξαρτήτως ιδεολογικών τοποθετήσεων, παρίστανται εδώ και θέλουν να διαδηλώσουν, όπως και εγώ, ότι δεν θέλουν ούτε τη Διάλ, ούτε το Θόλος, ούτε πουθενά στοιχείο, καμία δομή. Θέλουν ένα κέντρο μικρό για ταυτοποίηση και συνεχεία αναχώρηση των μεταναστών. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε 6 χρόνια. Είμαι σταθερός σε αυτή την απόφασή μου. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, μέχρι και το τέρμα, αυτά θα υποστηρίζω. Δεν αλλάζω, αυτό θα μείνω να λέω και δεν θέλουμε ακόμη φυλακές ψυχών εδώ, ανθρώπων ταλαιπωρημένων, οι οποίοι κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ευρώπη να εκλογίζονται εδώ στα νησιά μας. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω, θέλουμε φύλαξη των συνόρων, θέλουμε εκένωση των νησιών και αυτά πιστεύω και αυτά θα διαλέγω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σε όλους όσους θέλουν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας και την καθημερινότητά μας, την απάντηση την δίνουμε όλοι εμείς. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε εδώ και παλεύουμε για το κοινό καλό του τόπου και των παιδιών μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστα Μουτζούρη, όπως επίσης και όλων εσάς, όπως επίσης των θερμικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν εγγράφως τη συμπαράστασή τους στην εκδήλωση. Συμπολίτες και συμπολίτησες, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Ερευνών και Καθήκων της Κύρου, χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση που επιβεβαιώνει το κλασικό απόφθεγμα «Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος». Αυτό, να ξέρετε, είναι προς πολλά. Αυτό είναι που τους αναγκάζει να μιλάνε για αντιπολιτευτικές διαδηλώσεις και κυνήγι μαγισσών των δημοτικών αντιπολιτεύσεων σε συνδυασμό με τα διάφορα ευρωπαϊκά σχόλια του Υπουργού. Μοιράζουν ταμπέλες δεξιός, αριστερός, κεντρός, για να μας διασπάσουν. Όμως είμαστε εδώ και είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από τα προβλήματα και τις ανάγκες του νησιού μας. Δεν μας αφήνει άλλωστε άλλα περιθώρια η δική τους πολιτική. Η δική τους αρμονή να δημιουργήσουν τις υπερδομές εκδοτισμού και προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας. Αν λοιπόν ψάχνουν ελέγχους, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη, το δικό τους καθρέφτη. Φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά σε φρενήτηρα σχεδίων αντιλαϊκών. Τα νησιά μας επελέγησαν από τη σημερινή Ιερή Συμμαχία να γίνουν δεσμοφύλακες των όπου γης κατασπρεγμένων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η φυσική συνέχεια μιας στρατηγικής επικίνδυνης όσο και η προηγούμενη του 2015. Τι και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να την παρουσιάσει ως το τέλος του εκλογισμού και ως το άνοιγμα μιας νέας σελίδας αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση, ο Υπουργός και η αξιωματούχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ψέματα. Είναι θορυβημένοι από τις μαζικές μας κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα και στη Χίο και στην Μυτιλήνη, γι' αυτό και προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση του μόνιμου εκλογισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά. Αφού είναι έτσι, τι τον θέλουν όλο αυτό το σχεδιασμό της δημιουργίας τεράστιων δομών φυλακών. Όσο κι αν με μεθοδεύσει ο Υπουργός επιχειρεί να θολώσει την πραγματική εικόνα, παίζοντας την κολοπηθιά με τους αριθμούς και την χωροταξία, τα 700 εκατομμύρια ευρώ για τα κέντρα είναι πολλά και ρίχνουν τα μεγέθη των στρατοπέδων συγκέντρωσης για τα θύματα των πολέμων της. Πλήττεται, το λέμε για μια ακόμα φορά, βάλασσα από συμφέροντα τεράστια, κρυμμένα πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, από πού θα τα πλήθη τα ερημένα συνοφερή ρουλέτα των κανόνων της εκμετάλλευσης. Είμαστε εδώ, τύχη αγαθή στο Αιγαίο, αλλά και τύχη κακή στο μάτι του γείτονα, φρουρή ιερών και οξείων. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε πάση θυσία τα πάντα εδάφη, από παντός ίδιου συμβολής χαιρετισμού, όσων χαιρετισμών δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή, καθώς διαγράφει το λιμάνι μας την αγκάλι. Μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Μετά τη Διάλ, το έπος και τις μπαμπακές έκατσε στο Θόλος. Στο Θόλος που το ήθελα για κέντρο ναυτιλίας. Στο Θόλος που το ήθελα για καταθετικό τουρισμό.
στο χρέο που το ήθελα, για αποθήκη καυσίμων, για τα μάτια, για να εξυπηρετήσουν κάθε φορά. Ενωμένοι σαν μια λωθιά συνεχίζονται και απαντάμε στις διασφατιστικές προκλήσεις στα νησιά μας. Ούτε στο Θόλος, ούτε στη Μιάη. Όχι στον εμπλονισμό των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας. Άσυλο.